Λοιπόν, κύριε Ανίκη Ζαρκάδα, εδώ στην παρέα μας. Παρακαλώ. Για να δούμε θέματα από την περιφέρεια, από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε από πού? Να από ξεκινήσουμε... έτσι. Όχι, καιρικά, θα ξεκινήσουμε καλάζια. Από το καιρικό. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος. Έχει ο καιρός γυρίσματα, πραγματικά. Αυτή η εικόνα που βλέπετε είναι από χτες, από τον Εύρο. Συγκεκριμένα θα μπορούσαμε να πούμε ότι μετά τον καύσωνα των τελευταίων ημερών έριξε χαλάζι και συγκεκριμένα στην πόλη της Οροστιάδας το χαλάζι ήταν τέτοιο που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες και συγκεκριμένα σε καλλιέργειες Ηλίανθου, Βαμβακιού και Σιτηρών. Αλλά και στο Διδημότικο προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές σε αμπέλια, σε καλαμποκές, με τους αγρότες να κάνουν λόγο για μεγάλες ζημιές και σύμφωνα με μια πρώτη πρόχειρη εκτίμηση. Η χρονική στιγμή που γίνεται αυτό το φαινόμενο, τους έχει καταστρέψει τους ανθρώπους. Ναι, λέει ότι με μια πρόχειρη εκτίμηση πάνω από 100.000 στρέμματα επλήγησαν πολύ σοβαρά. Ακούστε λίγο τον ήχο, ακούστε να καταλάβετε τη δύναμη. Μάλιστα. Και το μέγεθος έχει σημασία. Έτσι είναι τεράστιο το μέγεθος από το χαλάζι. Λοιπόν, και από εκεί. Και στη Βέρεια όμως είχαμε ζημιές από ένα δυνατό μπουρίνι που προκάλεσε ζημιές. Έπεσαν δέντρα, έπεσαν κολόνες της ρεύματος με αποτέλεσμα μεγάλες περιοχές να βυθιστούν στο σκοτάδι. Παράλληλα προκλήθηκαν και ζημιές σε αυτοκίνητα. Έφυγε και η στέγη από μια πολυκατοικία. Ευτυχώς οι ζημιές ήταν υλικές. Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Και να πούμε πως η πυροσβεστική δέχθηκε συνολικά 70 κλήσεις προκειμένου να μαζέψει δέντρα αλλά και αντικείμενα που είχαν πέσει από την καταρρακτόδη βροχή. Λοιπόν, από εκεί. Από στη Σύρο, πάμε... να δούμε την εικόνα από τη Σύρο, έτσι, συγκλονιστική εικόνα με αυτό το φοβερό θανατηφόρο τροχαίο. Ένα σοκαριστικό τροχαίο πραγματικά από τη Σύρο συνέβη χτες το βράδυ στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου. Ένα αυτοκίνητο λοιπόν έχασε τον οδηγός ενός αυτοκινήτου, έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με τοπικά με τη μηχανή που μόλις βλέπετε. Αποτέλεσμα... Ό,τι έχει απομείνει από τη μηχανή, έτσι. Στην ουσία η μηχανή κόπηκε πραγματικά στα δύο και τη βρήκαν 70 μέτρα μακριά. Αποτέλεσμα αυτή τη σύγκρουση ήταν να χάσει τη ζωή του ο 49χρονος επιβάτης της μηχανής. Τραγική ηρωνία ότι όπως σύμφωνα με τις πληροφορίες από πίσω ήταν η γυναίκα του οδηγού της μηχανής η οποία διερχόταν και αυτή με τη δική της μηχανή οπότε είδε το συμβάν αυτό προς τα μάτια της ενώ και ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει τραυματιστεί σοβαρά και είναι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Αυτή η κατάρα των τροχαίων. Ναι. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Άλλη μια απάτη. Πάμε να δούμε τώρα πώς μια 82χρονη γιαγιά από την Χίο έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης και έχασε 13.000 ευρώ. Τι συνέβη λοιπόν, κάποιος την κάλεσε, προσποιήθηκε τον γιατρό, αυτό το κλασικό που γίνεται. Ναι, έχει σπάσει τα πόδια της. Εμφανίστηκε μια γυναίκα ως εγγονή και μάλιστα η γιαγιά λέει ότι η φωνή της γυναίκας αυτής ήταν ίδια με τη φωνή της εγγονής. Της είπε ότι χρειάζεται επειγόντως χειρουργείο. Πήγαν εκεί και πήραν λοιπόν όλες τις οικονομίες, τις 13.000 ευρώ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και στο Χίο Συν. Χίο Συν, αποκλειστικό ρεπορτάζ, πάμε να το ακούσουμε. Και μου λέει γιαγιά, γιαγιά, σώσε με και έπεσα κάτω και σπάσα το πόδι μου. Θα μου κόψουν το πόδι και αυτό. Ό,τι μπορούσε παρακαλώ δώσε, γιατί δεν αντέχω το πόδι. Ήταν διαφωνή δηλαδή, ε. Ήταν παιδάκι, ενώ διαφωνή. Τι να κάνω, τι να κάνω. Ό,τι έχουμε θα τα δώσω, ό,τι έχουμε. Εντάξει, κρίμα, μεγάλη προσοχή, παιδιά, το έχουμε πει πολλές φορές για αυτούς. Ναι, πραγματικά κρίμα. Αλλά... Είναι οικονομίες μιας ζωής για αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, θέλει μεγάλη προσοχή. Συνελήφθη να πούμε μία 38χρονη αλλοδαπή και πάνω της βρέθηκαν όχι 13.000 ευρώ που πήρε, αλλά 1.200 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τα έφαγε τα λάθη. Μα τα έδωσε στους συνεργούς και ό,τι έμεινε. Λοιπόν, για να δούμε και την εικόνα από την Κρήτη. Με κάτι πολύ ωραία ψαράκια που βγήκαν στην παραλία. Βίντεο με λογοκέφαλους που κάνουν την εμφάνισή τους έξω στην ακτή, στην παραλία της Κρήτης, τρομάζοντας πραγματικά τους λουόμενους έτσι με τα κοφτερά τους δόντια. Να πούμε ότι έχουν αναφερθεί και στο παρελθόν πολλά ατυχήματα. Μάλιστα έχει προκύψει. Ναι, μην τα βλέπουμε έτσι μικρά και ωραία και χαμογελαστά. Δεν είναι ούτε μικρά, ούτε. Ναι. Εντάξει, ωραία μπορεί να είναι για κάποιους, είναι όμως επιθετικά και έχουν κόψει και κομμάτι από πόδι σε παιδί στη Σιτία, έτσι. Με τα κοφτερά τους δόντια ναι. Και οι ψαράδες κάνουν λόγο για μεγάλη καταστροφή. Τα Γιάννη, δεν είναι είδος που ζει στην Εσόγειο, έχει έρθει από τη διόρυχα του Σουέζ. Αναπτύσσονται σε πολύ μεγάλη ταχύτητα και επειδή δεν βρίσκουν τροφή. Ναι. Πηγαίνουν πλέον και στην ξηρά και γι' αυτό έχουμε και τις επιθέσεις ανθρώπους. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κρήτη και η Ρόδος σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Και οι ψαράδες επίσης, και τα υπόλοιπα πέρα από τους ελουόμενους. Μαζί με τις μέδουσες όλα αυτά, έτσι. Ναι. Αλλάζει το κλίμα.